Προφανές ερώτημα για ποιο λόγο να γράψει κανείς ένα βιβλίο για τα ταξίδια. Η απάντηση είναι ότι ήθελα να δώσω ένα πλαίσιο που να εξηγεί για ποιο λόγο το ταξίδι έχει καταλήξει να είναι το δημοφιλέστερο κοινωνικό καταναλωτικό αγαθό που υπάρχει στο σύγχρονο κόσμο. Το εγχείρημα αυτό δεν ήταν ακριβώς απλό, γιατί ήθελα πρόσθετα να υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο να έχει ένα υβριδικό χαρακτήρα. Τα κείμενα τα οποία το συγκροτούν να είναι μικρά, εύληπτα και να μπορούν να αφορούν τους πάντες. Για να γίνει αυτό κατανοητό, έπρεπε να αναδειχθεί η ταξιδιωτική εμπειρία. Και αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Το πρώτο πράγμα που κανείς εντοπίζει είναι το γεγονός ότι το ταξίδι είναι από τη μία πλευρά μια ολοκληρωμένη εμπειρία και από την άλλη είναι ελλειπτική. Μας οδηγεί πολύ συχνά να θέλουμε να κάνουμε ακόμα ένα ταξίδι. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, είναι το πώς τυπολογικά, ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα ταξίδια έχουν θεματικά γίνει περίπλοκα, εξειδικευμένα και μπορούν να τα αποκριθούν στις ανάγκες των πολλών ανθρώπων. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο η εμπειρία. Ούτε αυτό τα κάνει και είναι δημοφιλή. Το ζήτημα είναι το γεγονός ότι έχουν αποκτήσει χαρακτηριστικά δικαιώματος. Αποτελούν τα ταξίδια πλέον ένα δικαίωμα το οποίο θεωρεί ο κάθε άνθρωπος ότι έχει, άρα οφείλει και να το διαθέτει και να το καταναλώσει. Αυτό ολοκληρώνοντας, καταλήγει να εξηγεί και για ποιο λόγο όλο το κύκλωμα των ταξιδιών οδηγεί σε αυτό το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε μια γιορτή. Συμπερασματικά, ο πλούτος των ταξιδιωτικών εμπειριών εξηγείται από το γεγονός ότι απαντούν στη ζώσα μνήμη. Ουσιαστικά, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι όταν έχουμε μια δυσάρεστη εμπειρία, την ξεχνάμε. Γι' αυτό και πάντα μας περιμένει ένα επόμενο ταξίδι.